σε ένα ωραίο καφέ. Καθώς είναι πρωί και ένα καφέ είναι απαραίτητο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Πάω να καθίσω, να απολαύσω ένα ωραίο καπουτσίνο και τα λέμε στη συνέχεια. Παρακυλίες στον κόσμο, φωνάς όλο τον κόσμο. Οκ, οκ, να προσέχεις, καλό δρόμο. Πάω προς την κεντρική πλατεία. Φίλοι μου, τα δώρα στο Vez Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway, αυτή τη φορά στο Μοζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλη σας. Ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Τα Τρίκαλα είναι πόλη της Δυτικής Θεσσαλίας. Πρωτεύουσα της περιφέρειας Τρικάλων και του Δήμου Τρικαίων. Η πόλη των Τρικάλων έχει πληθυσμό 62.000 κατοίκους περίπου και βρίσκεται πολύ κοντά στα Μετέωρα και την Καλαμπάκα και στο ορεινό όγκο της Νότιας Πίντου, όπου βρίσκονται γνωστοί προορισμοί όπως το Αελάτι, Περτούλη και Πύλη. Εάν θέλετε να δείτε αυτούς τους προορισμούς, μπορείτε πολύ απλά να ρίξετε μια ματιά στα προηγούμενα επεισόδια του Vez Vlog. Η πόλη διασχίζεται από το ποταμό Λιθαίο, ο οποίος αποτελεί παραπόταμο το Πηνείο. Είμαι στην κεντρική πλατεία Τρικάλων, μπροστά στο άγαλμα του Ασκηπιού. Η πόλη ήταν σημαντικό κέντρο της αρχαιότητας, καθώς εδώ έζησε και έδρασε ο Ασκηπιός, που σήμερα αποτελεί έμβλημα του Δήμου Τρικαίων, ο οποίος ήταν και βασιλιάς της πόλης. Στην περιοχή υπήρχε μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα και αρχαιότερα Ασκηπία της εποχής. Και λέω η βόλτα μας στα Τρίκαλα να ξεκινήσει από εδώ. Η πόλη των Τρικάλων είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία πόλη Τρίκα ή Τρίκη, η οποία ιδρύθηκε γύρω στην 3η χιλιετία π.Χ. και ονομάστηκε έτσι από την νύμφη Τρίκη, κόρη του Πηνείου. Ακριβώς από κάτω μου περνάει το ποτάμι Λιθαίο. Η πόλη των Τρικάλων είναι ιδιαίτερα γραφική, με χαρακτηριστικά αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέρον. Η πατρίδα του εμβληματικού γιατρού της αρχαιότητας Ασκηπιού περιμένει τον επισκέπτη να ανακαλύψει το μεγάλο αριθμό των πολιτιστικών της θησαυρών και όχι μόνο. Θα δούμε την παλιά πόλη, τα Βαρόσια.
Θα δούμε το τζαμί του Οσμάν Σαχ. Μείνετε μαζί μου γιατί θα δούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Είμαι μπροστά από το μουσείο Τσιτσάνι που παλιότερα ήταν οι φυλακές εδώ των Τρικάλων. Και λίγο πιο πάνω είναι το τζαμί Σαχ. Από τα λίγα τζαμιά που έχουν διασωθεί. Αρκετά εντυπωσιακό. Πάμε να το δούμε από κοντά. Ρωμανικό θέμενος Οσμάν Σαχ ή αλλιώς Κουρτσούμ Τζαμί δεσπόζει στην νοτιοανατολική πλευρά της πόλης, στις όχθες του Λιθέου. Σχεδιάστηκε τον 16ο αιώνα από τον ονομαστό αρχιτέκτονα της εποχής Σινάν. Το όνομά του προέρχεται από την τουρκική λέξη Κουρτσούμ, που σημαίνει μόλυβδος, καθώς ο τόλος του είναι μόλυβδος και παστός. Σε μέρος συγκροτήματος κυρίων που ίδρυσε ο διοικητής του Σαντζακίου των Τρικάλων, ο Οσμάν Σαχ. Το θέμενος αποτελείται από μια τετράγωνη αίθουσα προσευχής που καλύπτεται με πελώριο ή μισμερικό δόλο. Είμαι μέσα στο τζαμί του Οσμάν Σαχ. Α, είναι εντυπωσιακό. Ο Οσμάν Σαχ ήταν πρίγκιπας και ανιψιός του Σουλτάνου του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Λίγα μέτρα μακρύτερα βρίσκεται το δίδυμο Οτομανικό Λουτρό, το οποίο άνοικε στο ίδιο συγκρότημα Οτομανικών κτισμάτων της πόλης. Σύμφωνα με την παράδοση, ίδρυσε το θέμενος ως δωρεά στην πόλη για την θεραπεία του από μια μακροχρόνια ασθένεια. Δίπλα στο Κουρτσούμ Τζαμί βρίσκεται ο Τουρμπές, το οκταγωνικό μαυσολείο του Οσμάν Σαχ, το εσωτερικό του οποίου σήμερα φυλάσσονται αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Το 1993 ανακοινίστηκε και χαρακτηρίστηκε ως μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO και πλέον χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το τζαμί είναι ανοιχτό καθημερινά, 9 με 3, η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτό ήταν λοιπόν το τζαμί Οσμάν Σαχ ή αλλιώς Κουρτσούμ Τζαμί, το αρχιτέκτονα με Μαρ Σινάν, εδώ στα Τρίκαλα, από τα τελευταία τζαμιά που διασώζονται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια από το συγκεκριμένο αρχιτέκτονα. Συνεχίζουμε. Yeah.
εκεί με κέντρο είναι γεμάτο με ποδηλατόδρομος, ποδήλατα και πατίνια. Είμαι οδός Ασκληπίου, πίσω μου ακριβώς είναι το Δημαρχείο των Τρικάλων. Εδώ είναι ο πεζόδρομος, ο κεντρικός δρόμος. Εδώ είναι τα καταστήματα, εδώ είναι οι καφετέριες, εδώ είναι η περατζάδα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Ποδήλατα, ποδηλατόδρομος, ηλεκτροκίνηση, πάρα πολύ καλά εδώ στα Τρίκαλα. Οι υποδομές είναι σε βαθμό που πλησιάζουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μπράβο Τρίκαλα. Πάω προς την παλιά πόλη, στα Βαρόσια που τα λένε εδώ. Να δούμε λίγο πώς είναι. Αλλό! Το Βυζαντινό κάστρο των Τρικάλων βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της πόλης. Χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα μετά Χριστού, στα ερείπια της Ακρόπολης της Αρχαίας Τρίκης. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας επισκευάστηκε από τους Τούρκους και χρησιμοποιήθηκε ως οχυρέα. Βρίσκουμε στην παλιά πόλη, στα Βαρόσια. Πίσω μου ακριβώς είναι ο Άγιος Νικόλαος, η εκκλησία. Και μπροστά μου η Παναγία Φανερωμένη. Πιο πίσω είναι το Φρούριο, με το ρολόι και τα λοιπά. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες λίγο αργότερα. Το Φρούριο παρουσιάζει τυπική μορφή βυζαντινής οχύρωσης. Το τείχος το περιλαμβάνει 5 πύργους και πολλές μικρές πολυμίστρες. Εσωτερικά διαιρείται κλιμακωτά με εγκάρσια τείχη σε 3 διαζώματα. Στο δεύτερο διάζωμα υψώνεται ο κεντρικός πύργος ύψος 33 μέτρων με το περίφημο ρολόι των Τρικάλων, σύμβολο της πόλης. Γύρω από τα τείχη του κάστρου εκτείνεται το Βαρούσι, η ιστορικότερη συνοικία των Τρικάλων, ενώ λίγο πιο κάτω βρίσκονται τα Μανάβικα. Οι δύο αυτές περιοχές αποτελούν σήμερα την παλιά πόλη. Thank you.
Παρούση διακρίνεται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των παλιών διόρροφων αρχοντικών με τα χαλιάτια, τις μακριές μαρκίζες και τα έντονα χρώματα. Είναι κατασκευασμένα από πλίνθους και σοβά μεταξύ 17ου και 19ου αιώνα και έχουν χαρακτηριστεί στο σύνολό τους διατηρηταία. Αντικατοπτρίζουν την οικονομική και πολιτιστική άνθηση εκείνης της περίοδου, προϊόν της μεγάλης ανάπτυξης του εμπορίου και της βιοτεχνίας. Εδώ βρίσκονται και οι περισσότερες βυζαντινές εκκλησίες της πόλης. Η ονομασία Βαρούση προέρχεται από την τουρκική λέξη βαρός, προάστιο δηλαδή, και σημαίνει συνοικία εκτός οχυρού. Χρησιμοποιείται και σε ολόκληρη τη Βαλκανική επικράτεια, χαρακτηρίζοντας οικισμούς που χτίστηκαν έξω και γύρω από κάποιο κάστρο. Χρησιμοποιείται και επίσης σε διάφορα μέρη της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας για την ονομασία χριστιανικών συνοικιών. Χαρακτηριστικά στενά σουκάκια του έγιναν γνωστά μέσα από τα τραγούδια του Τσιτσάνη, ως τα στενά του Σακαφλιά. Στην πραγματικότητα όμως, ο μεγάλος τρικαλινός δημιουργός αναφερόταν στις φυλακές Δεκάλου. Σε κάποια από αυτά, ανάμεσα από τα πέτρινα διατηρηθέα, ξεπροβάλλει ο πύργος του ρολογιού και τα τείχη του κάστρου, συνθέτοντας εικόνες βυζαντινής αρχοντιάς και μεγαλοπρέπειας. Πάρα πολλές εκκλησίες μέσα στην παλιά πόλη, στα Βαρόσια, έχω χάσει το λογαριασμό. Φίλοι μου, τα δώρα στο Vez Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway, αυτή τη φορά στο Μοζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή, μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλη σας. Ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Έχω μπει στα Μανάβικα, έτσι λέγεται η περιοχή, βασικά είναι πεζόδρομος και υπάρχουν πολλά μαγαζιά εδώ, ταβέρνες, καφετέρειες κτλ. Γιατί το λένε Μανάβικα, γιατί παλιά ο δρόμος αυτός ήταν γεμάτο με μαγαζιά Μανάβικης. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας πω και δύο λόγια για την γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Γνωστή καλοφαγάδη στην Τρικαλινή, η φέτα Βασίλισσα των Λευκών Τυριών, πλαισιόμενη από τα υπόλοιπα λευκά γαστρονομικά αριστουργήματα όπως το γιαούρτι, το γαλοτήρι και τη μυζήτρα. Πολύ ωραίο μαγαζί. Ξέρω Βασίλισσα εδώ. Τέλεια. Να και ο Βασίλης από πίσω. Η μακρόχρονη κτηνοτροφική παράδοση της περιοχής δικαιώνει το φημισμένο τρικαλινό λουκάνικο. Οι αισθήσεις ξυπνούν με τα αρώματα από τα βότανα και τα μπαχαρικά που απλόχερα προσφέρει ο γειτονικός κόζακας. Ενώ η γευστική εμπειρία ολοκληρώνεται με εξαιρετικής ποιότητας κρασί και τσίπορο. Όλα τα στενά είναι γεμάτα με μαγαζιά, αριστερά και δεξιά. Λοιπόν, αυτό ήταν η περιοχή, τα Μανάβικα. Τι θα μου φτιάξεις, φίλε? Σιροψημένο, άμα μπορείς. Ναι.
Περιμένω εδώ ο φίλος μου να μου φτιάξει τη μερεντούλα, να την πάρω μαζί μου. Να δοκιμάσουμε πώς είναι και το γύρο στα κάρβουνα, εδώ στα Τρίκαλα. Λαχταριστό φαίνεται. Γυρίζω πίσω στο αυτοκίνητο. Περπατάω σε ένα πολύ ωραίο πεζόδρομο εδώ, δίπλα στο Λιθέο. Α, δεν σας είπα. Πώς σας φαίνεται το καινούριο μου κούρεμα? Καλό. Ευχαριστώ στα κομμωτήρια Fair Play στην Πάτρα και ιδιαίτερα στο Hairstylist Σωτήρης. Νούμερο 1. Ιδανικός προορισμός για όλο το χρόνο τα Τρίκαλα. Ευρωπαϊκό πνεύμα στη καρδιά της ελληνικής επαρχίας. Για να μείνει ικανοποιημένος ακόμα και ο πιο ανήσυχος ταξιδιώτης. Αυτά ήταν τα Τρίκαλα. Πήραμε μια γεύση πώς είναι η πόλη των Τρικάλων με τα ωραία της. Είναι η ώρα να φεύγουμε. Εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, αν σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο κάντε ένα subscribe. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye! Sometimes you fall.